Για άλλη μια χρονιά, τα σχολεία άνοιξαν αποκαλύπτοντας τις προβληματικές τους υποδομές. Με ζωβάδες και καγκελόπορτες να πέφτουν στα κεφάλια και τις πλάτες των μαθητών. Με επικίνδυνα σχολεία, με υπόγειες αίθουσες. Με ελλείψεις εκπαιδευτικούς, με τις οικογένειες να αδειάζουν τα πορτοφόλια τους για να προσφέρουν στα παιδιά τους όσα δεν τους παρέχει το σχολείο. Την ώρα που η ακρίβεια σαρώνει, ενώ την ίδια ώρα ο κρατικός προϋπολογισμός δεν προβλέπει καμιά ουσιαστική αύξηση, κάτι που θα ελάφρυνε από τα βάρη τα σχολεία και την καθημερινότητα των γονιών. Αντίστοιχα στα πανεπιστήμια, οι φοιτητές με το καλημέρα της νέας χρονιάς ήρθαν αντιμέτωποι με ασυντήρητες κτηριακές εγκαταστάσεις, υποδομές εργαστηρίων, παράθυρα ταβάνια να πέφτουν σε διάφορες σχολές, με αίθουσες και αμφιθέατρα που οι φοιτητές κάθονται στο πάτωμα και σε παράθυρα για να παρακολουθήσουν το μάθημα, με ελλείψεις σε μόνιμο διδακτικό προσωπικό που φέρουν αναβολές και ακυρώσεις μαθημάτων και εργαστηρίων. Την ίδια κατάσταση αντιμετωπίζουμε και εμείς στα σχολιά μας. Απέναντι λοιπόν στην κανονικότητα που παρουσιάζει το Υπουργείο και η κυβέρνηση, δηλώνουμε ότι δεν μπορούμε να ανεχόμαστε άλλο αυτή την κατάσταση. Δεν είναι δυνατόν να ανεχτούμε να βλέπουμε τα παιδιά μας να μην μεταφέρονται από και προς το σχολείο. Πάνω από 500 μαθητές μένουν εκτός εκπαιδευτικής διαδικασίας, ανάμεσά τους και μαθητές με ειδικές ανάγκες, οι οποίοι δεν μεταφέρονται από και προς το σχολείο με ευθύνη της Περιφέρειας και του Υπουργείου. Βλέπουμε τα παιδιά μας να μην έχουν παράλληλη στήριξη, να μην γίνονται σχολικές εκτροβές με ασφαλείς όρους και να ζητάνε επιπλέον χρήματα για τη μεταφορά των μαθητών. 2 μήνες μετά το άνοιγμα των σχολείων, τα κενά των εκπαιδευτικών παραμένουν ακόμα και σε μαθήματα τα οποία οι μαθητές θα διαγωνιστούν στις πανελλήνιες εξετάσεις. Κτίρια, υποδομές, να μπαίνουν στο ζύγι κόστους ωφέλους. Μας ζητούν να βρούμε χορηγίες να μετατρέπεται το σχολείο σε εμπορική επιχείρηση. Βλέπουμε σχολικές μονάδες, ολόκληρη δήμη να μην έχουν σχολικά γεύματα. Οι γονείς δεν θα χαμηλώσουμε τις απαιτήσεις. Δεν θα ανεχτούμε τίποτα λιγότερο από τις ανάγκες των παιδιών μας. Την ίδια ώρα, οι εικόνες από το μακελιό στην Παλαιστίνη ξεσηκώνουν παλαϊκή κραυγή αλληλεγγύης για το δίκαιο του Παλαιστινιακού λαού και το δικαίωμά του να έχει πατρίδα. Δεν μένουμε θεατές στη σφαγή του Παλαιστινιακού λαού από το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ. Δεν ανεχόμαστε τις φρικιαστικές εικόνες σαν και αυτές των νεκρών παιδιών από το έγκλημα, τον βομβαρδισμό σε νοσοκομείο της Γάζας, σε σχολεία του ΟΗΕ. Λευτεριά στην Παλαιστίνη, να σταματήσει τώρα η Ισραηλινή κατοχή.